πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη τη σύσταση και τη συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου στην Πάτρα. Πρωτοβουλία ώστε οι διερχόμενοι από το λιμάνι της Πάτρας τουρίστες να κάνουν τις αγορές τους από την τοπική αγορά αναλαμβάνει ο Οργανισμός Λιμένος σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και τη στήριξη των ναυτιλιακών εταιριών. Πρόκειται για την εκπτωτική κάρτα που θα δίνει τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων από τους επισκέπτες με μειωμένες τιμές. Σύμφωνα με δημοσίευση του TheBest.gr, το πρόγραμμα στηρίζεται στη χρήση μιας δωρεάν εκπτωτικής κάρτας που θα προσφέρει στον κάθε χρήστη έκπτωση για υπηρεσίες ή προϊόντα που θα αγοράσει από τις τοπικές επιχειρήσεις. Η επιχείρηση που θα αναφέρεται στον κατάλογο του δικτύου και θα έχει ειδικό αυτοκόλλητο του δικτύου με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. Οι κάρτες και το έντυπο που θα αναφέρει τα καταστήματα ή τις επιχειρήσεις του δικτύου θα παραδίδονται στα λιμάνια της Ανκόνα, Πρίντεζη, Βενετία και Μπάρι, ταυτόχρονα με την έκπτωση του εισιτηρίου προς Πάτρα. Ανάλογη θα είναι η διάθεση στους ταξιδιώτες από Κεφαλονιά. Συνάντηση είχαν ο βουλευτής Ετωλακαρδανίας Παναγιώτης Κουρουβλής και ο δήμαρχος Μεσολογίου Παναγιώτης Κατσούλης. Ο δήμαρχος μίλησε στο βουλευτή για τα σχέδιά του και τη μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής του Λούρου αλλά και τη δημιουργία του μουσείου στην πόλη. Ζήτησε μάλιστα, σύμφωνα με το Agrinio News, από τον βουλευτή του Πασόκ την παρέμβασή του ώστε να τρομολογηθούν και συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς περιβάλλοντος και πολιτισμού. Στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδα συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά. Στη συνεδρία συζητήθηκε η διαδικασία του επιχειρησιακού προγράμματος Στερεάς Ελλάδας και τα στάδια υλοποίησής του. Την ευθύνη του επιχειρήματος θα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή και στη διαδικασία θα εμπλακούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί φορείς. Συζητήθηκαν ακόμη η υλοποίηση των προγραμμάτων ανεργίας και αποφασίστηκε να γίνουν ειδικές συνεδριάσεις για τις αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις 29 Ιουλίου ορίστηκε η καταληκτική προθεσμία για την πληρωμή της εισφοράς των ΕΛΓΑ με νέα υπουργική απόφαση, είτε με πάγια έντολη, είτε με διακανονισμό σε μετρητά και δόσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο λογαριασμός τους θα χρεωθεί το ποσό της εισφοράς ανεξάρτητα από τα πόσα χρήματα θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα μέσα. Στη δεύτερη περίπτωση, οι παραγωγοί πρέπει να καταθέσουν το ποσό που τους αναλογεί στο λογαριασμό του ΕΛΓΑ στην Αγροτική Τράπεζα, προσκομίζοντας το έντυπο της δήλωσης καλλιέργειας ή εκτροφής. Τα συγκεκριμένα προβλέπει η τροποποιητική απόφαση που συμπεριλαμβάνει το έντυπο της δήλωσης αλλά και αναλυτικά τους όρους υπογραφής της πάγιας εντολής από τους παραγωγούς προς την τράπεζα.